Πάμε να δούμε όλες τις νεότερες εξελίξεις. Καλωσορίζω στο στούντιο ζωντανά τον συνάδελφο τον Χρήστο, τον Χατζημίση. Καλησπέρα, Χρήστο. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Α Θεσσαλονίκη, τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη. Καλησπέρα, κύριε βουλευτά. Καλησπέρα σας, κυρία Μιχολού. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, κύριε βουλευτά. Εχθές είχαμε τις φήμες και τις πληροφορίες για τελεσίγραφο. Αύριο φεύγουν κλιμάκια για να συζητήσουν συνεργάτες του Πρωθυπουργού στις Βρυξέλλες. Συζήτηση με τα τεχνικά κλιμάκια. Τελικά θα έχουμε συμφωνία τις επόμενες μέρες. Τι πιστεύετε, ποια είναι η εκτίμησή σας? Κυρία Μιχολού, η εκτίμησή μου δεν έχει αλλάξει από την αρχή που ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Mm-hmm. Αυτό που μένει σαν αντιπροτάσεις και που ανεβαίνουν στις Βρυξέλλες ο κύριος Δραγασάκης, ο κύριος Σακαλώτος και ο κύριος Παπάς, νομίζω είναι δύο ζητήματα πλέον. Το ύψος, γιατί με τα τεχνικά κλιμάκια έχουμε τελειώσει, το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, κάτι το οποίο ίσως έχει βάλει τελευταία στιγμή, αν καταλαβαίνω καλά, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Mm-hmm. Είναι τα δύο σημεία τα οποία απομένουν έτσι ώστε να κλείσει η συμφωνία. Άρα εκτιμάτε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα κλείσει η τηλεφωνική επικοινωνία? Γιατί η διαφορά, κυρία Μιχολού, είναι πάρα πολύ μικρή. Μιλάμε 0,25. Από ό,τι καταλαβαίνω 0,75% πλεόνασμα για το 2015 η ελληνική πλευρά και 100% μιλούν οι θεσμοί. Νομίζω ότι αυτό θα κλείσει κάπου ενδιάμεσα, όπως και ότι θα υποχωρήσουν σε κάτι το οποίο είναι σε κεκτημένο, ευρωπαϊκό κεκτημένο. Δηλαδή οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και εργασιακά δικαιώματα, τα οποία δεν μπορεί να ισχύουν σε όλη την Ευρώπη εκτός από την Ελλάδα. Πόσο ρόλο έπαιξε, εκτιμάται, η τηλεφωνική επικοινωνία που είχε σήμερα ο κύριος Ζουγκέρ με τον κύριο Τσίπρα και πόσο ρόλο έπαιξε στο να επισπευτούν αυτές οι διαδικασίες η ανακοίνωση εχθές περί αποχώρησης του κλιμακίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου? Από ό,τι εξηγήθηκε, η αποχώρηση του Εθνικού Κλιμακίου ήταν γιατί ακριβώς οι συζητήσεις ήταν σε πολιτικό επίπεδο. Mm-hmm. Ωστόσο, δεν ξέρω κατά πόσο πιέζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έτσι ώστε να πάρει τα χρήματά του είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποχωρήσει, και συνεχίζει κατ' εμέ τη μια πολιτική όπου έχει πάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το μόνο που το ενδιέφερε είναι να πάρει τα χρήματά του με το τόπος ή να διαλύσει οτιδήποτε κοινωνικό υπήρχε στις χώρες. Δείτε την πορεία. Όπου έχει πάρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τι έχει γίνει σε υγεία, παιδεία και σε όλες τις κοινωνικές δομές. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι έχει φύγει πλέον από τεχνικό πλαίσιο η συζήτηση, ότι έχουν κλείσει τεχνικό επίπεδο και μένουν τα δύο πολιτικά, το πρωτογενές πλεόνασμα και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, οι συλλογικές οι σχέσεις εργασίας, τις οποίες νομίζω ότι εκεί θα κάνει υποχώρηση, θα κάνει υποχώρηση στη θεσμή. Εμείς σε κάθε περίπτωση, κυρία Μιχολού, διαπραγματευόμασταν με τέσσερις άξονες. Ναι. Τα χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα, καμία νέα περιοδοποίηση στις μεσούς και συντάξεις, αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους και βέβαια ένα ισχυρό πρόγραμμα επενδύσεων. Αυτά ήταν τα οποία είχα σαν στόχους πολιτικούς. Και όλα αυτά πριν τη 18η Ιουνίου, και μάλιστα το αναφέρω αυτό γιατί αφενός είναι μια ημερομηνία που είναι η γνωστή ημερομηνία της παράτασης. Και αφετέρου, σήμερα ο πρόεδρος των ΟΝΕΛΟ, ο κ. Πάνος Καμένος, είπε 18η Ιουνίου ή τέλος. 18 Ιουνίου νομίζω συνδέεται και σε σχέση με το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Δεν έχει τόσο με ημερομηνίες άλλες που να τρέχουν για το γράμμα, αλλά νομίζω είναι, πρέπει να έχει το συνεδρίο στο Γερμανικό Κοινοβούλιο όπου θα τεθεί η κυρία Μέρκελ. Χρήστο, δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις. Ναι, βεβαίως. Κύριε Αμανατίδη, καλησπέρα και από μένα. Ο Χρήστος Χατζημίσης είμαι. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή διαβάζουμε σήμερα στο Reuters ότι υπάρχει μια παρασκηνιακή διαβούλευση σχετικά με την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και συζητούν πολλά σενάρια, μεταξύ των οποίων είναι και το Brexit και πώς θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτό. Θέλω το σχόλιο σας πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι το σενάριο του Brexit με την έννοια της χρεοκοπίας ότι έχει τελειώσει. Τώρα, αν έχουν υπάρξει συζητήσεις μέσα σε μια ομάδα εργασίας, αυτό δεν νομίζω τόσο ρόλο. Ως σημάδι του χρέους, κύριε Χατζημίση, νομίζω ότι είναι θεωρώ σημαντικό. Το χρέος αυτό δεν είναι τελειώσιμο και θα πρέπει να υπάρξουν βήματα έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί. Θα πρέπει, νομίζω, ρητά και θα είναι μεγάλη επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, εφόσον υπάρξει τέτοια ρητή δέσμευση μέσα στην συμφωνία. Δεν είναι βιώσιμο, το έχουμε δει από την αρχή. Προηγούμενα άκουγα κάποιον συνομιλητή σας που έλεγε ότι με χρέος δανειζόμενη συνέχεια για να δώσεις ένα χρέος, όντως δεν το ξεπληρώνεις ποτέ. Mm-hmm. Θα πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη, γι' αυτό και ένας από τους τέσσερις πυλώνες της διαπραγμάτευσης μας είναι το αναπτυξιακό πακέτο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Διαφορετικά είμαστε σε ένα αέναο κύκλο, σε το μαρτύριο του Σισύφου περνάμε.
Πάντως, κύριε Μανατή, έχουμε δύο παραμέτρους σε αυτό που λέτε. Αφενός ότι η συμφωνία αυτή θα πρέπει να έχει αναπτυξιακά μέτρα, αλλά σίγουρα θα έχει μέτρα. Και δεν βάζω μπροστά τη λέξη αναπτυξιακά, διότι είναι συμφωνία. Και αφετέρου θα κληθεί και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να την ψηφίσει, να περάσει δηλαδή από τη Βουλή. Και ήδη έχουμε φωνές διαφορετικές, προτού καν δούμε και την συμφωνία. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η διαπραγμάτευση που γίνεται και η συμφωνία η οποία θα έρθει κινείται στους άξονες του οποίου σας προανέφερα. Ναι. Από εκεί και μετά, μέτρα με την έννοια ότι γιατί ας πούμε δεν θα μπορούμε να πάρουμε μέτρα για να εισπραχθεί, για να ανεβεί η εισπραξιμότητα του ΦΠΑ. Γιατί για παράδειγμα δεν μπορούμε να πάρουμε μέτρα για διαρθρωτικές αλλαγές οι οποίες θα φέρουν έσοδα στο δημόσιο ή για να πιάσουν τριγωνικές συναλλαγές ή οτιδήποτε. Γιατί δεν μπορώ να πάρω μέτρα εξυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης έτσι ώστε να είναι αποτελεσματική και να βοηθήσει και τον ιδιωτικό τομέα. Γιατί δεν μπορώ να πάρω μέτρα έτσι ώστε να φέρω επενδύσεις οι οποίες όμως θα βασίζονται σε ένα σταθερό φορολογικό σύστημα το οποίο είναι ένα μέτρο το οποίο πρέπει να φέρει η κυβέρνηση σίγουρα. Γιατί όμως εκ των πραγμάτων όμως, κύριε Μανατίδη, θα φέρει οι επενδύσεις. Εκ των πραγμάτων όμως η διαφορά που υπάρχει της κυβέρνησης το 0,75 στο 1% σημαίνει κάποια εκατομμύρια. Αυτά τα εκατομμύρια από κάπου πρέπει να βρεθούν. Από κάποια μέτρα πρέπει να βρεθούν για να υπάρξει και συμφωνία στο 1%. Και θα δεχτώ και θα σας προλάβω και θα μου πείτε ότι η αρχική υπόθεση και το αρχικό αίτημα ήταν το 3,5% και θεωρείται επιτυχημένη μια διαπραγμάτευση όταν κατεβαίνει στο 1%. Ωστόσο, υπάρχει διαφορά κάποιων εκατομμυρίων ευρώ που κάπου πρέπει να βρεθούν. Άρα, αυτό δεν συνεπάγεται από κάποια μέτρα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ανεβαίνει και η ομάδα του κυρίου Δραγασάκη και του κυρίου Τσαγκαλώτου στην Βρυξέλλες. Νομίζω ότι θα έρθει τελικά ο συμβιβασμός κάπου ενδιάμεσα, ανάμεσα στο 0,75% και στο 1%. Τα μέτρα πάντως δεν θα είναι σε καμία περίπτωση το να πάει η ΔΕΗ στο μεγάλο του συντελεστή. Δεν μπορούν να περάσουν τέτοια μέτρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχθεί η ελληνική κυβέρνηση. Οπότε εκεί δεν θεωρώ ότι θα υπάρχει πρόβλημα και με την κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί η κυβέρνηση είναι αντίστοιχη πραγματικά με τις διαθέσεις και της κοινοβουλευτικής ομάδας και του κόμματος, αλλά θα έλεγα και όλου του ελληνικού λαού. Πάντως, κύριε Μανατίδη, η ελληνική οικονομία, η επιχειρηματικότητα, ο πρόεδρος της Γενικής Νομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων, συγκεκριμένα ο κύριος Καβαθάς, είπε σήμερα ότι το σύνολο της κοινωνίας δεν αντέχει περαιτέρω αυξήσεις φόρων και μειώσεις κοινωνικών παροχών. Και επίσης είπε ότι οι επαγγελματοβιοτέχνες περισσότερο περιμένουν τα μέτρα που θα περιλαμβάνει η συμφωνία και όχι αυτήν καθ' αυτήν τη συμφωνία. Να συμφωνήσω στο πρώτο σκέλος και να συμφωνήσω και να πω ότι στο δεύτερο για μας η μικρομεσαία επιχείρηση είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας στον ιδιωτικό τομέα. Δεν μπορεί να μην εμπαρθούν μέτρα έτσι ώστε να στηριχθούν ή αν θέλετε ακόμα και να επιβιώσουν. Δηλαδή βλέπετε νομοσχέδια τα οποία έχουμε ήδη καταθέσει στη Βουλή, τα οποία βοηθούν στους επαγγελματίες περιμένουν να κλείσει συμφωνία για να προχωρήσουν από αυτή, από ό,τι καταλαβαίνετε. Ας πούμε το να μπορούν να κατεβούν τρεις ασφαλιστικές κλάσεις προς τα κάτω για ένα ορισμένο διάστημα έτσι ώστε να μπορέσουν να κρατήσουν εκεί την επιχείρησή τους. Είναι ένα μέτρο το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ. Και θεωρώ ότι το πρώτο σκέλος και το δεύτερο, συμφωνώ με αυτά που ουσιαστικά λέει, ότι όντως δεν αντέχεται από πού να παρθούν οριζόντια τέτοια μέτρα. Στοχευμένες κινήσεις σε ομάδες οι οποίες ποτέ δεν έχουν πληρώσει. Εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν. Αλλά στοχευμένες και σε εισοδήματα υψηλά. Όχι στα μεσαία, στα χαμηλά εισοδήματα τα οποία πλέον είμαστε κάτω, όταν το 44% των συνταξιούχων είναι κάτω από το όριο της πτώχειας, πληρώνουμε με μισθούς και συντάξεις κάτω από το όριο της πτώχειας το οποίο υπάρχει. Τι να συζητάμε δηλαδή, γιατί μέτρα να συζητάμε σε οριζόντια. Μένει να φανεί πάντως, κύριε Μανατίδη, αν πραγματικά επιτευχθεί η υπάρξη συμφωνία τις επόμενες ημέρες. Σε αυτό έχετε, κύριε Μιχαλού, απόλυτο δίκιο. Και εγώ όλο αυτό το διάστημα. Η πολιτική μου στάση και η εκτίμηση ήταν ότι θα πρέπει πρώτα να δω το τι γίνεται. Γιατί σε όλο αυτό που γίνεται το διάστημα έχει πεθεί ένα παιχνίδι επικοινωνιακό ορισμένες φορές, σκοπιμοτήτων από την άλλη μεριά, είτε από τους δανειστές, είτε από όλες τις πολιτικές δυνάμεις που υπάρχουν στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, ανάλογα με τα συμφέροντα του καθενός. Εμείς γνώμονα έχουμε το συμφέρον του ελληνικού λαού. Και με βάση αυτό, επειδή ξέρω ότι η κυβέρνηση διαπραγματεύεται με βάση αυτό το συμφέρον γενικότερα του κόσμου. Συνολικά και όχι γενικά για στηριμένους και στις πλειοψηφίες του ελληνικού λαού. Γι' αυτό πάντα θεωρούσα ότι θα πρέπει να δω πρώτα αυτό το οποίο θα φέρει η ελληνική κυβέρνηση και μετά να τοποθετηθώ. Θεωρώ ότι δίνει μια πολύ σκληρή μάχη και όλες οι ελπίδες και
η αγωνία, αν θέλετε, και η αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού είναι μαζί με την διαπραγματευτική ομάδα αυτή τη στιγμή και με την κυβέρνηση που διαπραγματεύεται με αυτόν τον τρόπο. Πάντως, κύριε Μανατίδη, θα μου επιτρέψετε να πω ότι σε αυτό το κλίμα που λέτε και έχετε δίκιο έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και κορυφαίοι υπουργοί και στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ, διότι βομβαρδιζόμαστε από δηλώσεις καθημερινά, οι οποίες την ίδια μέρα πολλές φορές αλλάζουν ή έρχονται, είναι διαμετρικά αντίθετες με άλλες δηλώσεις στελεχών. Για παράδειγμα. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά έχω και πρόσφατο παράδειγμα να σας αναφέρω. Τον κύριο Μητρόπουλο, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά: πρέπει να πούμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό ότι πρόκειται για μνημόνιο. Μια δήλωση η οποία ήρθε αμέσως μετά να ακυρωθεί από άλλα στελέχη και από τον γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Κορονάκη. Όταν εννοούσα ότι από σκοπιμότητες ή από. Βάζω μέσα και το σύμβολο, δεν με ξέρω το σύμβολο. Μάλιστα. Η δική μου πολιτική εκτίμηση, αν θέλετε, ναι, πρέπει να βασιστεί πάνω σε δεδομένα. Δεν μπορώ σαν πολιτικός να μιλήσω και να πω εάν και εφόσον για αυτά. Εντάξει. Mm-hmm. Πιέζουμε όλοι μαζί τώρα να δούμε το αποτέλεσμα που θα έχουμε και με βάση αυτό θα κρίνουμε. Αλλιώς τώρα να μιλάμε στον αέρα, δεν ξέρω. Εγώ δεν το θεωρώ σωστό προσωπικά. Κύριε Μανατίδη, σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ, κυρία Μιχολού και κύριε Χατζημίση, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία που πάντα βάζετε σε όλες τις φωνές να ακουστούν από τη τηλεόραση σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.